πιο αποτελεσματική για το συγκρότημα του Σαντάγεβιτς ήταν η πρώτη νίκη σε επίσημο παιχνίδι μετά από 45 ολόκληρες μέρες. Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής άνοιξε στην Πολύχνη. Η ΑΕΚ θα χάσει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Νίκο Λιμπερόπουλο στην εκτέλεση φάουλ του Τσάρτα. Ο Άρης θα απαντήσει στην αρχή του αγώνα, αμέσως μετά τη χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ, με την σέντρα του Δικόζη, την απόκριση του Μιχαηλίδη και το γυριστό σουτ από τον Νίκο Κιζερίδη εδώ, πάνω από τα δοκάρια του Χρυσόστομου Μιχαηλίδη, από φύλακα της Ένωσης. Η ΑΕΚ θα χάσει ακόμα μια σπουδαία ευκαιρία, με τον Νίκο Λιμπερόπουλο και πάλι, από πολύ κοντά στη σέντρα, παράλληλη σέντρα. Ο Μπερόπουλος δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Τσάρτας εκτελεί φάουλ με τα αριστερό, η μπάλα έξω από το κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα Γκίτκου. Απάντηση του Άρη με σπουδαία ευκαιρία, χαμένη από τον Γιάννη Λαζανά. Δεν σημάδευσε σωστά στη σέντρα του Πέτρου Πασαλή. Και λίγο αργότερα ο Βασίλης Τσάρτας θα βγάλει την παλιά για τον Κωνσταντινίδη. Ο τελευταίος δεν θα μπορέσει να πλασάρει τον Γκίτκο. Τερματοφύλακας του Άρη μπλοκάρει την μπάλα. Και φτάνουμε στο 44, όπου η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Ήταν η κάθετη παλιά από τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Πανηγυρισμοί από τους παίκτες της Ένωσης. Κάθετη παλιά στην καρδιά της άμυνας. Ο Κωνσταντινίδης πλάσαρε ψύχρεμα τον τερματοφύλακα Γκίτκο. Ανοίγει το σκορ με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη, καταπληκτική προσπάθεια από τον Ανδρέα Σκέτζο για τον Κιζερίδη. Ο Κιζερίδης θα γυρίσει παράλληλα στον Γιάννη Λαζανά. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ισοφαρίζει σε 1-1 ο Άρης στο 48, 3 λεπτά. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, εδώ σκόρερ μαζί με τον Κώστα Φραντζέσκο. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τα δεξιά. Ο Κιζερίδης την κατάλληλη στιγμή θα γυρίσει παράλληλα στον Λαζανάκη. Αυτός με τη μία θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Σοφαρίσει το παιχνίδι σε 1-1. Η απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση. Ο Τσάρτας θα βρει τον Κωνσταντινίδη. Αυτός με το δεξί. Ο Γκίτκος δεν θα μπορέσει να αποκρούσει την μπάλα, να τη συγκρατήσει. Και επερχόμενος Λιμπερόπουλος, ό,τι δεν κατάφερε να κάνει στο πρώτο ημίχρονο, το έκανε στο 54. Πλάσαρε σε κενή εστία. Ήταν η προσπάθεια από τον Βασίλη Τσάρτα. Το σουτ του Κωνσταντινίδη, η ασθενής απόκρουση του Γκίτκου και το πλασέ σε κενή εστία από τον Λιμπερόπουλο. Από εκεί και πέρα ο Άρης προσπάθησε μέχρι το τέλος του αγώνα να φτάσει στο γκολ. Η απάντηση με την κεφαλιά του Γιώργου Κολτσίδα. Καλή στιγμή με τον κεντρικό αμυντικό του Άρη να στοχεί από πολύ κοντά. Από ελεγχόμενη θέση offside, το Τσάρτας θα γυρίσει την μπάλα και πάλι ο Λιμπερόπουλος δεν μπορεί να πλασάρει. Σε απόσταση αναπνοής από την εστία του Γκίτκου, η μπάλα θα φύγει παράλληλα από την εστία του τερματοφύλακα του Άρη. Οι γηπεδούχοι που προσπάθησαν μέχρι και το τελευταίο λεπτό του αγώνα να φτάσουν στην ισοφάριση. Πολύ σπουδαία ευκαιρία με τον Πασαλή να βρίσκει τον Κούσα. Ο τελευταίος ο Λιγορή μένει το 1-2 στην Πολύχνη. Οι παίκτες του Άρη τόνισαν στις δηλώσεις τους ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν ισοπαλία, ενώ οι φιλοξενούμενοι, ικανοποιημένοι από την επικράτηση, στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις υποχρεώσεις του Champions League και στον αγώνα με την Eindhoven. Το ρεπορτάζ ετοίμασε ο Τάσος Πακλατζής. Σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο λόγω στην Πολύχνη, τον Άρη που προερχόταν από δύο επιτυχίες, την πρόκρισή του στο κύπελλο με το Λεβαδιακό και τον αποκλεισμό της Ζήμπρου. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό παρά το πολύ βαρύ τερέν, γιατί είχε κρατήσει πολύ νερό. Έβρεχε πολλές ώρες και χθες στη Θεσσαλονίκη, περίπου ένα δεκάωρο και μαζί με το δύο ώρο του αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που έφευγαν τα παιδιά του Πατζιαρά πλέον από το γήπεδο, χειροκροτήθηκαν από το κοινό που βρέθηκε εκεί για να τους συμπαρασταθεί, καθώς όλοι αναγνώρισαν ότι έκανε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να χτυπήσει το παιχνίδι και να πάρει τους βαθμούς από την ΑΕΚ, ασχετά βέβαια αν δεν τα κατάφερε στο τέλος. Εγώ να σε ενημερώσω ότι ο Πανηλιακός άνοιξε το σκορ, προηγείται πλέον της προοδευτικής από το 10ο λεπτό με γκολ του Σωτήρχου με 1-0, είναι το πρώτο γκολ στα μάτια της πρώτης εθνικής που εξελίσσονται αυτή την ώρα. Θα πάμε αμέσως να δούμε τι έγινε χθες στο γήπεδο της Πολύχνης και θα γυρίσουμε για να μιλήσουμε και να κλείσουμε και τη συνομιλία μας με τον Γιώργο Δοφωτάκη. Μάτς που αρχίζει με ένα γρήγορο φάουλ που κερδίζει ο Κώστας Φραντζέσκος και το εκτελεί ο ίδιος θέλοντας να βγάλει την μπάλα μπροστά για τον Λαζανά που είναι μαχητής, είναι πολύ δυνατός το Δικόζη που κάνει μια σέντρα σουτ, το σουτ από πλάγια με την προβολή, στέλνει την μπάλα out. Εδώ είναι ο Κατσιαρός, την κρατάει, θέλει να ξεφύγει εκεί, κάνει αλλεπάλληλες προς πίσω ο Κάς καθώς έχει κλειστεί από δύο αντιπάλους. Η σέντρα εκεί που ο Λιμπερόπουλος φτάνει με κάποια μικρή καθυστέρηση με αποτέλεσμα μπορεί να την κατεβάσει την μπάλα και φεύγει έξω από την κεφαλιά του.
Περνάει ο Κωνσταντινίδης, αλλάζει στο Λιπερόπουλο. Αυτό είναι στα όρια τη περιοχή. Αφήνει τον Κατσουράνη, το πλασέ του οποίου πηγαίνει στην αγκαλιά του Κίτκου. Ένα φάουλ που θα έχει εκτελεστεί τον Τσάρτα. Πάρα πολύ πλάγια βέβαια, αλλά ο Τσάρτας από αυτό το σημείο μπορεί να κάνει την καλύτερη σέντρα από οποιονδήποτε άλλο με το αριστερό πόδι. Εδώ με πολύ φάλτσο το γέμισμα, η κεφαλιά και μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Λιμπερόπουλος. Να λοιπόν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι, ακριβώς στο 15ο λεπτό. Στον πάγκο των κυτρινό-μαύρων. Γιώργο, να σε διακόψω να δούμε τη φάση και θα ολοκληρώσω αμέσως μετά. Ο Δικόζης που γεμίζει κάπου, βρίσκει μπάλα με γροθιά. Σταθώς ο Μιχαηλίδης. Γυρίζει το ψαλίδι θεαματικό με νοκιζερίδης, αλλά πολύ άστοχο. Η ΑΕΚ ψάχνει την κόντρα με το Ζαγοράκι να ανοίγει στο Γεωργέ. Αυτό στην κίνηση τη σέντρα θέλει να βγει ο Λιμπερόπουλος. Τέτα τέτα out την μπάλα στην προβολή με το αριστερό. Άλλη πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να σκοράρει. Σιάρτας που παίρνει φορά. Για να δούμε τι θα δοκιμάσει να κάνει. Απευθείας δοκιμάζει και στέλνει την μπάλα out. Καλή εκτέλεση, αλλά απολύτως ελεγχόμενη μπάλα από τον Κίτκο. Πάντως γενικά ο Λιμπερόπουλος δεν έχει σκοράρει. Λαζανά στην κεφαλιά, ψηλά έξω. Κερδίζει ο Άρης με την προβολή. Ωραία μπαλιά του Πασαλή για τον Λαζανά που σταματάει, πιεζόμενος από τον Κασάπη. Βρίσκει στήριγμα στον Φραντζέσκο. Πάλι δυο τους θέλουν να αλλάξουν. Γυρίζει ο Λαζανάς, μπαίνει ο Φραντζέσκο στη φάση. Ο Λαζανάς στο σουτ, βλέπετε εδώ κλεισμένος. Βρήκε το διάδρομο να κάνει το σουτ, αλλά ήταν ασθενές. Την μπλόκαρε εύκολα την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Βλέπετε εδώ και το επιπλέον λεπτό. Μόνο στο Κωνσταντινίδη στην περιοχή. Μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι τώρα και τον γκολ για την ΑΕΚ. Το 0-1 ακριβώς στο ξεκίνημα των καθυστερήσεων. Με μια κάθετη παλιά προς την περιοχή του Άρη, εκεί που ο Κωνσταντινίδης κάνοντας μια διαγώνια κίνηση βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας του Άρη, ευνηδιάζοντάς τη. Δεν ξέρω σε ποιον πήγε ακριβώς, ποιον πήγε και ασπάστηκε εκεί στον πάγκο. Και είναι αυτός που κάνει τον γκολ, ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης, που παίρνει την συμμετοχή στην 11η πρώτη φορά φέτος, στην εμπιστοσύνη του Μπάκεβιτς και που τον δικαιώνει στο τέλος του ημιχρόνου, σκοράροντας, κάνοντας το 0-1. Εδώ οι παίκτες ΑΕΚ πανηγυρίζουν τον γκολ του Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Δείτε πάλι πώς βγαίνει κανονικά στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Περνάει την μπάλα από τον Κίτκο που προσπάθησε με την έξοδο να του κλείσει το τοπίο. Πάλι εδώ στην παλιά του Ζαγοράκη. Έχει οπτικό πεδίο όμως ο Κωνσταντινίδης. Έχει όλο το τέρμα απέναντι. Νικάει τον Κίτκο και κάνει το 0-1. Κολτσίδας που θα βγάλει. Ο Κολτσίδας που σήμερα συμπληρώνει 200 συμμετοχές. Μάλιστα χαρακτηριστικό ότι πριν 11 χρόνια όταν έκανε τον τεμπούτο του στην πρωτοεθνική, πάλι απέναντι στην ΑΕΚ ήταν. Κιζερίδη στην αντεπίθεση με τον Λαζανά σε επίκαιρη θέση. Μέσα στην περιοχή ο Κιζερίδη. Στο Λαζανά μόνο του φάτσα στο γκολ. Ισοφαρίζει ο Άρης 1-1. Με υποδειγματική αντεπίθεση που ξεκίνησε. Με την πάσα στο Κιζερίδη που βγήκε σαν έξω δεξιά. Γύρισε στην καρδιά τη άμυνα ΣΑΕΚ. Στο κατάλληλο σημείο, εκεί που περίμενε ο Λαζανάς και ισοφαρίζει στο 49. Μόλις 4 λεπτό στην επανάληψη. Απαντάει πολύ γρήγορα στο γκολ που είχε πετύχει η ΑΕΚ καθυστερή του πρώτου μέρους. Σε ένα 5 λεπτό μέσα αγωνιστικά και τα 2 γκολ. Παραλαμβάνομαι τον αρχηγό του εδώ τον Κιζερίδη να κάνει όλη τη διαδρομή, να κόβει και την μπάλα τη στιγμή που έπρεπε. Εκεί που ο Λαζανάς περνάει με ψύχρεμο συρτό πλασέ. Και από τον Κατσουράνη αρχικά, αλλά και από τον Μιχαηλίδη που έτρεχε από τη μία γωνία στο κέντρο του τέρματος. Εδώ υπάρχει offside, όχι. Όχι, δεν πρέπει να είναι offside. Καλύπτεται έτσι. Ήταν offside η κάμερα. Καλύπτει ο Κατσουράνης. Πάλι εδώ ο Λαζανάς. Δεν μπορεί ο Μιχαηλίδης που βάζει το χέρι του εκεί. Συρτό έξυπνο το πλασέ από τον Λαζανά. Ισοφαρίζει 1-1. Ο Αμπονσά με το Σελάντερ. Πιεζόμενος, προτιμάει να ελευθερώσει γυρίζοντας πίσω στον Κασάπη. Αυτός τον Τσιάρτα που περνάει, κάνει την κάθετη παλιά πολύ έξυπνο Κωνσταντινίδη στην περιοχή. Προβολή μόνος του σαν διαδίκτυο Λιμπερόπουλος στο 1-2. Να η ΑΕΚ που σκοράρει πολύ γρήγορα και ξαναπαίρνει το προβάδισμα λίγο μετά την ισοφάριση του Άρης, το 9ο της επανάληψης τώρα. Ακριβώς 5 λεπτά μετά τον γκολ που δέχτηκε στο 54 ανακτά το πλεονέκτημα από μια μαγική παλιά του Τσιάρτα στο γενό χώρο για τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Ο σκόρερ του πρώτου γκολ της ΑΕΚ νικήθηκε από τον Κίτκο που τον βλέπετε εδώ απογοητευμένο. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει όμως ο Θοδωρής Κίτκος. Εκεί που κύλησε η μπάλα, ο Λιμπερόπουλος έσπεσε πρώτος και την έστειλε στα δίχτυα. Πάλι εδώ. Προβολή του Κωνσταντινίδη με το δεξί. Διώχνει ο Κίτκος ασταθώς σε κενό τέρμα το πρώτο γκολ του Νίκου Λιμπερόπουλου με τη φανέλα της ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και Άρης ΑΕΚ 1-2.
Χιζερίδης που τελικά έκανε την σωστή επιλογή να παραμείνει στο παιχνίδι, καθώς φαίνεται ότι το... οι ενοχλήσεις μάλλον στο πόδι του από αυτό το μικρό διάστρωμα, όπως φάνηκε στην αρχή, δεν ήταν τέτοιες που να του απαγορεύσουν να συνεχίσει το μάτς. Κινείται και μια χαρά. Σέντρα του Φραντζέσκου, η κεφαλιά, χαμένη ευκαιρία για τον Άρη από τον Κολτσίδα. Κοιτούν όλοι οι παίκτες ΑΕΚ τον βοηθό. Εδώ είναι ο Κολτσίδας που βρέθηκε σε θέση center for. Είχε ανέβει από την εκτέλεση του corner. Εδώ θα δούμε. Ίσως να είναι πίσω και ο Κολτσίδας. Υπάρχει άλλος παίκτης στο βάθος που δεν παίζει βέβαια, αλλά μάλλον και ο Κολτσίδας ακάλυτος πρέπει να ήταν. Δεν ξέρω αν με τον τελευταίο αμυντικό της ΑΕΚ που έβγαινε, τον Καψί, δηλαδή είχε την ευθεία. Είναι και λίγο πλάγια εδώ τοποθετημένη κάμερα. Κεφαλιά του Κολτσίδα, η μπάλα φεύγει out. Τώρα ο Παναγιώτης Κατσιάρος. Ο Αμπονσά. Η κόντρα στο Κολτσίδα. Από το Μαλαβένι και η μπάλα out. Είχαμε μία νίκη, έτσι τα λέγαμε. Νίκη που μετά από τόσο καιρό και από άσχημη εμφάνιση και από... αποτελέσματα. Άσχημα, αυτή τη νίκη πιστεύω θα...